Γεια σας, είναι η εκπομπή Προσωπικά Δεδομένα. Κοντά μας σήμερα είναι μια μεγάλη Todd Buat, μια μεγάλη του νέου κύματος. Κυρία Πόπη Αστριάδη, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Πού χαθήκατε τα τελευταία 10 χρόνια? Όχι, δεν έχω χαθεί. Έχω χαθεί από τηλεόραση. Όποιος δεν είναι στην τηλεόραση δεν υπάρχει. Χάνεται. Πού φτάσαμε? Κάνω συναυλίες, πηγαίνω στην περιφέρεια. Δεν έχω χαθεί. Λείπετε όμως από τη δισκογραφία. Από τη δισκογραφία σίγουρα. Ναι, αλλά δεν είναι μόνο δική μου ευθύνη το ότι λείπω από τη δισκογραφία. Κάποια δουλειά έχω κάνει τελευταία με τον Γιώργο του Δεσποτίδη. Ψάχνω για εταιρεία. Αυτό είναι το πιο σοβαρό που σας λέω. Και δεν σας ψάχνουν εσάς? Τέτοια ιστορία. Νομίζω, ψάχνουν τα παλιά. Τα παλιά σας. Σε ενδιαφέρουν, ναι. Κάποτε θα γίνει. Μπορεί να γίνει μέσα από το διαδίκτυο. Θα δω τι θα κάνω. Η νέα δουλειά τι χρώματος, υποχρώματος είναι? Είναι πάλι στο μοτίβο του νέου κύματος, μπαλάντες? Όχι. Έχει διάφορα μέσα ακούσματα. Τι είναι, ξέρω, και λίγο πιο... ζεϊμπέκικα. Και έχει, και, ναι, έχει και ζεϊμπέκικο, έχει και μπαλάντα, έχει και χασάπικο. Έχει και ένα τραγούδι για τον Πειραιά που... είναι πολύ όμορφο, μια και μένω στον Πειραιά. Ήθελα να γράψουμε ένα τραγούδι για τον Πειραιά. Θα δω τι θα γίνει με αυτό. Γιατί δεν επιζητούν νέες δουλειές από εσάς οι εταιρείες? Αυτό δεν το ξέρω. Αυτό πρέπει να ρωτήσετε τους ίδιους. Όχι τις εταιρείες. Δεν μπορώ να το ξέρω εγώ. Για ποιες εταιρείες τώρα μιλάμε? Είναι 2-3 πια, είναι ξένες και αυτές? Ναι, η δική μας τώρα, αν πούμε, η Λύρα που ήμουν εγώ παλιά. Έχει αγοραστεί από τον κύριο Γιαννίκο. Τον κύριο Γιαννίκο, ναι. Τον κύριο Γιαννίκο δεν τον έχω δει ποτέ. Έχετε επιδιώξει να τον δείτε? Έτσι όπως μου τα παρουσιάζουν είναι σαν να είναι αόρατος. Θα ήθελα πάρα πολύ να τον δω. Έτσι, απλώς να κάνουμε μια κουβέντα. Είναι μεγάλη μου επιθυμία. Τώρα μπορεί, αν ακούσει αυτή την εκπομπή, να πει αυτή τι θέλει να μου πει. Κάπου την ξέρω, κάπου την θυμάμαι. Ναι, εντάξει. Δηλαδή, τι ζητάνε τώρα οι εταιρείες? Δεν ξέρω τι ζητάνε. Δηλαδή, εγώ αν κρίνω από αυτά που ακούω, κοίταξε, ο κάθε καλλιτέχνης έχει το κοινό του, έχει τον κόσμο του. Δεν μπορείς όλους να αρέσεις. Έτσι δεν είναι? Σε κάποιους θα αρέσει, κάποιους... Δηλαδή, ακόμα και οι κορυφαίοι τραγουδιστές στην Ελλάδα, και όχι μόνο, έχουν... το φανατικό κοινό, αλλά και ένα κοινό μη φίλων. Δηλαδή μπορεί να είναι το τρομερό όνομα και να βρεις κάποιον για να σου πει δεν το γουστάρω. Ναι, αυτό είναι λογικό. Αυτό λέω και εγώ, ότι δεν μπορεί να αρέσει σε όλο τον κόσμο. Δεν υπάρχουν δηλαδή εθνικοί τραγουδιστές? Όχι. Κάτι που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, σε άλλους λένε μπα, δεν μου αρέσει αυτό. Νομίζω ότι όταν αντέχεις να τραγουδάς, όταν μπορείς να τραγουδάς, όταν κάνεις συναυλίες και βλέπεις την αγάπη του κόσμου και πάντα σου λέει, σου ζητάνε τα τραγούδια τα παλιά
Και δεν κάνεις κάτι καινούριο και τι να τους πεις τώρα. Θα δω ακόμη. Ίσως τα παλιά τραγούδια να είναι τόσο μεγάλα και τόσο δυνατά που δεν μπορούν να έχουν διαδόχους. Το σκεφτήκατε αυτό ποτέ? Δεν θα έλεγα. Και παλιά δεν ήταν ωραία τραγούδια, έτσι. Και όλα αυτά που έχουμε πει, τα τραγούδια του νέου κύματος. Να θυμίσουμε μερικούς τίτλους τραγουδιών σας. Ναι, είναι η Γιορτή του Ηλία Καραγιάννη, είναι το Σκληρό Μαγόρι του Νίκου Μαμαγκάκη, είναι η Μικρή Νανό του Νίκου Χουλιαρά, είναι η Πάει και αυτή Κυριακή του Λάκη Παπά, είναι του Πλέσα από το Δρόμο το τραγούδι που έχω πει και κάποια άλλα τραγούδια σε ταινίες του Μίμη του Πλέσα, ο οποίος ο Μίμης ο Πλέσας με βοήθησε πολύ και μου έκανε ορθοφωνία πιτσιρίκα όταν ήμουν. Χατζηδάκι τον Άννη του Ρίγα που έχω πει, έχω πει αρκετά τραγούδια. Απόψε γέλια χαρές με ξυπνήσαν, λες και να γιόρταζε όλη η γη. Χρόνια πολλά ακουγόνταν να ζήσει, χίλια χρόνια καθένας έλεγε μια ευχή. Νόμιζα πως ονειρευόμουν, ψήθυροι μοιάζαν μακρινοί, σαν να τραγούδαγαν ποτάμια, πουλιά και ουρανοί. Κάποιος γιορτάζει που να ξέρω, που να θυμάμαι τι να πω. Κάποιος γιορτάζει κι ησυχάζει, δε με νοιάζει. Κάποιος γιορτάζει μα το βρήκα, είμαι εγώ. Καταρχήν έχετε πει 100 τραγούδια σε 50 δίσκους 45 στροφών, διαβάζω εδώ στην... Ναι. Λίστε της βιογραφίας, ένα βιογραφικό σημείωμα που μου δώσατε. Πορτρέτα Αστεριάδη νούμερο 1, νούμερο 2, τα πιο ωραία τραγούδια της. Συμμετοχή σε 15 LP. Λίνο Κόκοτο έχω πει, το Λίνο Κόκοτο. Ναι, πολύ Λίνος. Ωραίος ο Λίνος ο Κόκοτος. Άφαντη πόλη, Άραθος. Ναι, είναι αυτά του Χουλιαρά. Εξομολόγηση, εκδρομή, δρόμος, πάει και αυτή η Κυριακή, να ήταν η ζωή τραγούδι κλπ. Και τελευταία έχω έχετε πει, πει τραγούδια σε κινηματογραφικές ταινίες, στην Εκδρομή, Μια Ιταλίδα στην Κυψέλη, Όμορφες Μέρες, Οικογένεια Χωραφά, Μπροστά στην Αγχώνη, Νυφοπάζαρο, Η Ωραία του Κουρέα, Αλήκη Αγάπη μου, Πεθαίνω Κάθε Ξημέρωμα, Λεωφορείο Πόθος και παίξατε σαν ηθοποιός τον Αστραπόγιανο, που βραβεύτηκε έτσι στο φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Στο θέατρο Καληνύχτα Μαργαρίτα, Κοντά στα Ξημερώματα, Φεστιβάλ Τραγουδιού το 67, 68, 69 και 70. Πήρατε μέρος στο φεστιβάλ του Split το 1969. Προσλαβή. Να πούμε τώρα για τις μπουάτ που έχετε δουλέψει. Όμικρον και Ήτα, Κιβωτός, Μεταξύ μας. Okay, αυτό. Okay. Ωρες, το Zoom, ιστορικός χώρος. Επτά, Μπαρμπαρέλα, Πλακεντία, Νανό, Κάστρα, 107, Δρόμος, SOS, Γιώγερμα, Τυπούκητος και Πασπαρτού. Πάει κι αυτή η Κυριακή και η χαρά μας πάει. Ήταν τόσο βιαστική όπως και κάθε Κυριακή. Λοιπόν, πάμε στην εποχή εκείνη. Καταρχήν γεννηθήκατε στην Καλλιθέα. Γεννήθηκα Καλλιθέα και συγκεκριμένα στην Αγία Σωτήρα, Αθηνάς ο δρόμος λεγόταν, οδός Αθηνάς. 88 τότε, τώρα έχει αλλάξει. Γεννήθηκα σπίτι μου γιατί δεν πρόλαβε η μητέρα μου να πάει στο νοσοκομείο. Μάλιστα. Πρόωρα. Η οικογένεια είχε σχέση με τη μουσική. Σχέση είχε η μητέρα, η γιαγιά μου, της μαμάς μου η μαμά. Έπαιζε πιάνο, ήταν καθηγήτρια πιάνου. Και έτσι, επειδή τραγουδούσε η μητέρα μου, η θεία μου, ο θείος μου, τα τρία αδέρφια, και εμείς, ας πούμε, τα ξαδερφάκια, τους ακολουθούσαμε. Κάναμε, από μικρή έκανα δεύτερη φωνή εγώ.
πάντα στα τραγούδια που άκουγα. Και μετά βέβαια ξεκίνησα από τα ταλέντα του Γιώργου Οικονομίδη. Τραγούδαγα με την ξαδέρφη μου ντουέτο. Τη Λουκία. Τη Λουκία, Πόπη Λουκία. Έλεγε μάλιστα ο Οικονομίδης τότε Πόπη Λουκία και στη μέση Βλακία. Κάναμε περιοδία, θυμάμαι, σε όλη την Ελλάδα, μαζί με τον Στέλιο τον Καζατζίδη και τη Μαρινέλα. Ναι, εντάξει, εμείς ήμασταν μικρά τότε. Πολύ όμορφη εμπειρία αυτή. Για πείτε μου έτσι ένα στιγμιότυπο από το Στέλιο Καζατζίδη. Τον θαυμάζαμε εγώ, οι γονείς μου, επειδή δεν ακούγανε λαϊκό τραγούδι, εμένα μου άρεσε πάντα. Το λαϊκό. Ναι, ναι. Και τότε τραγουδούσε πολύ σκληρά τραγούδια, έτσι. Πολύ σκληρά, ναι. Και πάντα θυμάμαι, η μητέρα μου το γύριζε το ραδιόφωνο, ξέρεις, να μην ακούμε. Α, έτσι. Άκουγε, ναι, ελαφρό τραγούδι. Γιατί ήταν πονεμένα. Ναι. Θέλω να πεθάνω για να μην πονώ, γιατί η μαύρη μοίρα με έχει δικασμένο, ούτε εμένα, να πεθαίνω, ούτε και να ζω. Και όταν έκανα και πήγαμε τις συναυλίες μαζί, ναι, μου άρεσαν τα τραγούδια του Καζατζίδη. Και επειδή τον γνώρισα και από κοντά, μου άρεσε και σαν άνθρωπος πάρα πολύ. Θυμηθείτε κάτι που σας είπε, που σας έκανε εντύπωση από τα λόγια του, όχι, από τα έργα του? Όχι, ήταν πάρα πολύ τρυφερός και καλός μαζί μας. Και τελευταία που είχα δουλέψει στην Κηφισιά, σε έναν κύτταρο, και είχε έρθει να με δει, έτσι μίλησα με πολύ ωραία λόγια. Πολύ απλός άνθρωπος. Μας προστάτευε δηλαδή. Αφού μας ήμασταν ήταν... και στο συγκρότημά του. Απλώς γιατί ήταν μεγάλος. Ναι, ναι. Στο σχολείο πώς είσαστε στα μαθήματα? Στο σχολείο δεν ήμουν κακή μαθήτρια, απλά όταν άρχισα να βγαίνω στο τραγούδι, επειδή βγήκα μικρή. 16 ετών. 15 στην Οικονομίδη, στα 17 ήμουν μόνη μου. 2 χρόνια ήμουν ντουέτο, μετά ήμουν μόνη. Και φίλμα στα 18, 19. Ναι. ήταν το μυαλό μου πιο πολύ στο τραγούδι, κακά τα ψέματα. Όμως είχα συμπαράσταση από τους καθηγητές μου και ειδικά από τον θρησκευτικό τον Λιάγκα, θυμάμαι. Ένας υπέροχος άνθρωπος που πάντα με ρώταγε, ξέρεις, σήμερα μου πεις μάθημα. Του έλεγα αν ξέρω ή δεν ξέρω. Μου είχαν μια ειδική μεταχείριση, ας πούμε, επειδή τραγουδούσα μικρή. Και πήγαινα σχολείο ακόμη. Και η δασκάλα της μουσικής. Ναι. Η πρώτη μεγάλη επιτυχία πότε έρχεται? Έρχεται εκεί, 67-68 ήταν. Ποιο τραγούδι? Ήταν η γιορτή του Ηλία Καραγιάννη. Το πρώτο μου τραγούδι ήταν ο Χαμός του Σαββόπουλου, του Πάνου του Σαββόπουλου. Ένα παιδί που το γνώρισα Θεσσαλονίκη, τώρα ο Πάνος κάνει και εκπομπές. Στην Ετρία. Ραδιόφωνο, ναι. Στην Ετρία. Είναι πολύ καλός. Εντάξει, αυτό δεν έγινε μεγάλη, δεν έγινε επιτυχία ο Χαμός, αλλά έτσι ξεκίνησα, ας πούμε, την καριέρα μου. Μετά ήταν η Μαριονέτα της Χατζηνικολάου. Εντάξει, το Σκληρό Μαγόρι το είχαν δει στο σινεμά και καθιερώθηκε αυτό το τραγούδι. Να σκεφτείτε ότι όταν μου το ζητάγανε αυτό στην Μποάτ που ήμουν στην Κιβωτό, εκεί ήμουν μαζί με τον Γιάννη τον Πετρόπουλο και μου ζητάγανε το Σκληρό Μαγόρι. Εγώ δεν το είχα μάθει ακόμη, γιατί το είπαμε στο στούντιο του Φίνου, στο πλατό, ας πούμε, το έμαθα το τραγούδι αυτό και το είπα για την ταινία. Και έγινε μεγάλη επιτυχία επειδή ακριβώς το είδανε στην μεγάλη οθόνη. Απόψε για σένα φανάψω τα αστέρια να πέσουν βροχή μες στα δυο σου τα χέρια. Θα κάτσω για χάρη σου και το φεγγάρι, σκληρό μου αγόρι, χλωμό παλικάρι. Θα κάτσω για χάρη σου και το φεγγάρι, σκληρό μου αγόρι, χλωμό παλικάρι. Να πούμε για το κίνημα των Μπουάτ. Αναπτύσσεται μετά το
Μετά το 68, 69, 70, κάπου εκεί ήταν στις δόξες. Και, ναι, και το 67 ήταν και πιο μπροστά. Και πιο μπροστά. Και πιο μπροστά. Αυτό το στυλ διασκέδασης μας ήρθε από τη Γαλλία, ας πούμε. Ναι, αυτό σίγουρα είναι από τη Γαλλία. Η λέξη μπουάτ, αυτό σημαίνει ένα κουτί, μικρός χώρος. Και εγώ ξέρω, έτσι μου έχει μείνει στο μυαλό μου, ότι ο Γιώργος ο Παπαστεφάνου, που είχε βρεθεί Γαλλία και είχε δει το Σπανό, το Γιάννη, σε μία μπουάτη να παίζει με τη Ζουλιέτ Γκρεκό. Όταν ήρθε, συζήτησε με τον Πατσιφά. Ο Αλέκος ο Πατσιφάς που είχε τη λύρα και ο οποίος μας έχει βοηθήσει πραγματικά, εμάς όλους, έπιασε αυτή την ιδέα και έκανε το νέο κύμα. Τότε υπήρχε και ανάγκη βέβαια για μια στροφή σε καινούρια πράγματα που δεν ήταν σε όλες τις μορφές της τέχνης, δεν ήταν μόνο στο τραγούδι, ήταν και στον κινηματογράφο, ήταν και στο θέατρο, ήταν και στη ζωγραφική, για κάτι καινούριο. Αυτό το πιέσε ο Πατσιφάς και το έκανε το νέο κύμα. Με νέους ανθρώπους, νέα παιδιά, με πολύ λίγα όργανα, μουσικά. Και νομίζω ότι το νέο κύμα, τα τραγούδια αυτά, είναι συνέχεια από το ελαφρό τραγούδι. Έτσι το νιώθω και έτσι είναι. Και εκεί... Εγώ είχα βιώματα από το ελαφρό τραγούδι, ας πούμε, έτσι ξεκίνησε. Εκεί αναπτύχθηκε ένα τραγούδι που ήταν ο πρόδρομος ή λειτουργήσε παράλληλα με αυτό που λέμε μετά έντεχνο τραγούδι, ξέρω εγώ, πολιτικό τραγούδι. Δηλαδή ήταν ένας χώρος πέρα από τα μπουζουξίδικα. Ναι, ναι. Για όμως λέγαμε και λαϊκά μέσα τραγούδια, μπουζούδια, ναι. Έτσι, στην Μποάτη. Λέγαμε και Τσιτσάνι. Ναι, λέγαμε εκεί δεν ήταν χώρος χορού, έτσι δεν είναι? Όχι. Απλά το τραγουδούσε ο κόσμος. Τους άρεσε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, εγώ δεν θυμάμαι τον εαυτό μου στην Μποάτη να έλεγα μόνο τραγούδια μπουατικά. Έλεγα τραγούδια κι άλλων συνθετών. Καλά, και θυμάμαι και πιο παλιά και όταν σκύβουν το χέρι του Θεοδωράκη. Θεοδωράκη, τα πάντα. Χατζηδάκη, όλα. Καλδάρα. Τραγούδια λαϊκά. Αλλά λαϊκά που πηγαίνανε στη δική μας φωνή. Μάλιστα. Μετά πώς εξελίχθηκε αυτό το κίνημα της Μποάτ? Έρχεται η μεταπολίτευση. Ναι. Πώς επέδρασε στην Μποάτ? Έχουμε την εισβολή εκεί. Κυνηγήθηκαν με τη Χούντα, η Μποάτ κυνηγήθηκε. Με ποια έννοια? Ότι δεν έπρεπε να πούμε. Εμείς λέγαμε με το Λάκη Παπά, θα σας πούμε ένα τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη και λέγαμε Θοδωράκη. Ναι. Έτσι περνούσαμε τα τραγούδια. Κυνηγήθηκε λοιπόν επί δικτατορίας. Ναι. Στη μεταπολίτευση έχουμε την εισβολή, τον θρίαμβο του πολιτικού, ας πούμε, τραγουδιού. Ναι. Επηρέασε την Μποάτ θετικά ή αρνητικά? Όχι, θετικά, γιατί και πολιτικό τραγούδι λέγαμε. Άλλωστε και το τραγούδι, οι μπαλάντες που έλεγα εγώ, οι ερωτικές, περνούσαν πολιτικά μηνύματα στον κόσμο. Ερχόταν ο κόσμος και... Τι να σας πω τώρα, καταπληκτικά ήταν. Δηλαδή μια λέξη είχε υπαινιγμό, έτσι. Ναι, ναι, και περνούσαν αυτά τα νοήματα τα πολιτικά. Δεν ήταν απαραίτητο να λες πολιτικό τραγούδι, αλλά και είπαμε, εγώ δεν πρόλαβα κιόλας, δηλαδή, ναι. Τότε που βγήκα, γιατί κόψαν αμέσως το Θοδωράκι, ας πούμε. Το είχαμε αποθυμένο και τα λέγαμε και στις συναυλίες. Στις συναυλίες τότε που κάναμε σε όλη την Ελλάδα και μάλιστα ήμουνα μαζί με τον Γιάννη Κακουλίδη που παρουσίαζε το πρόγραμμα τότε. Πάντα περνούσαν από λογοκρισία τα τραγούδια. Δηλαδή, κοιτάγανε τους στίχους, δεν μας αφήνανε να τα πούμε όλα. Ωστόσο, εμείς... Το θέμα είναι ότι στη δεκαετία του 70, μεσούσεις της Χούντας, βγήκαν μεγάλα λαϊκά τραγούδια και έντεχνα. Δηλαδή, ο Άγιος Φεβρουάριος. Ναι, ναι. Έτσι, Μούτσης, Ελευθερίου, Μητροπάνος, ας πούμε. Δηλαδή, καμιά φορά η ανάγκη για έμεση αναφορά και γραφή είναι πιο εκρηκτική. Δηλαδή ο υπαινιγμός, τα μισόλογα έπαιρναν διάσταση στο τραγούδι, έτσι. Βεβαίως. Ή ο Γιάννης Μαρκόπουλος, το ναι, χρονικό, ναι. Την ηθαγένεια. Είναι μετά από τις Μποάτ που βέβαια έχουν μείνει και είναι μεγάλα τραγούδια. Πολύ μεγάλα τραγούδια. Όλα αυτά βοήθησαν και εμείς πάντα σε αυτούς τους χώρους ήμασταν, ξέρεις, τους πιο μικρούς. Εγώ ήμουν στο Πασπαρτού από το 85 μέχρι το 92. Και εκεί λέγαμε πάλι και τραγούδια της εποχής εκείνης, και Βαρδί είπαμε, και τραγουδάγαμε τα πάντα, και παλιά τραγούδια και όλα. Δεν μπορεί να κρατηθεί ένας χώρος με μόνο ένα είδος. Δηλαδή εννοώ μόνο τραγούδια των
μπουάτ, ας πούμε, έτσι, αυτά τα παλά τραγούδια. Εσείς πήγατε στην άκρη το 70... Μετά το 76 που έκανα το δεύτερο 76. Παιδί μου, ναι. Μάλιστα, έχετε δύο κόρες. Δύο κόρες έχω και μία εγγονή. Από τη μεγάλη μου κόρη. Να σας ζήσω. Την Εφέλη μου, ναι. Ευχαριστώ πολύ. Και το 76 λέτε εγώ θα ασχοληθώ με την οικογένεια και βάζετε ναι, σε δεύτερη μοίρα το τραγούδι. Είχα σταματήσει για 3-4 χρόνια. Συνειδητά έτσι, όχι ναι, ότι δεν είχατε δουλειά. Και πιο μπροστά από το 76, και πιο μπροστά από το 76. Πιο μπροστά. Μετά το πρώτο παιδί. Μ' αρέσει το τραγούδι. Επειδή έζησα πολύ έντονα και από μικρή τους χώρους στο Μπουάτ και ήταν τελείως διαφορετικό από τα κέντρα. Δεν μου αρέσαν τα μεγάλα κέντρα. Δεν μπορούσα να εκφραστώ έτσι όπως ήθελα εγώ. Δεν μπορούσα να έχω την επικοινωνία με τον κόσμο έτσι όπως ήθελα. Δηλαδή θυμάμαι όταν βγήκα στα Δειλινά το 72 μαζί με μεγάλα ονόματα όπως ήταν του Διονυσίου, ο Πάριος, ο Γιώργος Ανταλάρας, η Χαρούλα Αλεξίου που είχε κάνει τότε τη Μικρά Ασία. Τι να σας πω, ένιωθα ότι ήμουν ξένη σε όλο αυτό το... σε αυτό το μεγάλο, το τεράστιο χώρο, από εκεί που είχα συνηθίσει σε πιο μικρούς χώρους. Και πάντα σε αυτούς τους χώρους η φίρμα επιβιώνει, η μεγάλη φίρμα. Δηλαδή, ούτε τα μικρόφωνα ήταν έτσι όπως ήθελα, ούτε ο φωτισμός ήταν αυτός. Πήγαινε κάποιος... Υπάρχουν ίντρικες, δηλαδή, και ακόμη και η ορχήστρα παίζει πιο καλά στη μεγάλη φίρμα. Τα μικρόφωνα είναι πιο ωραία. Οι άλλοι περνάμε κάπως, ξέρεις. Μάλιστα. Θέλω να επανέλθουμε στην επιλογή σας να κάνετε στην άκρη το τραγούδι για την οικογένεια. Ναι. Αυτό ήταν το θέλω μου. Αυτό δεν το κάνουν πολλοί. Όμως δεν μου προέκυψε να συνεχίσω να είμαι με τον πατέρα των παιδιών μου και ξαναεπιστρέφω στο τραγούδι. Και επιστρέψατε το 85. Χαμένος χώρος. Χρόνος. Χαμένος χρόνος, ναι. Περίπου εκεί είναι. Μετά το δεκαετία του 90, η πορεία σας ποια είναι? Μετά πάλι τραγουδούσα σε διάφορα κέντρα. Μάλιστα ήμουνα στον Πειραιά σε ένα μαγαζί. Τότε που με συνάντησε ο Κωνσταντίνος ο Βίτα, του Στερεονόβα το συγκρότημα. Εγώ δεν σας κρύβω ότι δεν ήξερα το συγκρότημα των Στερεονόβα. Όμως επειδή έχω παιδιά που ασχολούνται και με αυτό το είδος της μουσικής, όταν ήρθε και μου είπε ότι να μου δώσουν μία μπαλάντα τότε, εγώ είπα ότι αν αυτό το τραγούδι μου πάει να το πω, βεβαίως και θα το πω. Και μου λέει η μεγάλη κόρη μου, αν το πεις αυτό το τραγούδι, γιατί αυτά τα παιδιά τα ξέρει ένα κοινό άλλο που δεν ξέρει εσένα καλά και θα σε μάθει και εσένα. Και άκουσα το παιδί μου κι εγώ και το ένστικτό μου και το τραγούδι, το «Ταξίδι στη γη», που είναι πάρα πολύ ωραία μπαλάντα. Και ευχαριστώ τον Κωνσταντίνο που μου εμπιστεύτηκε αυτό το τραγούδι. Και στη συνέχεια έκανα μαζί του και μια άλλη δισκογραφική δουλειά με τίτλο «Ένα παιχνίδι». Όμως δεν είχαν καλή τύχη αυτά τα τραγούδια, γιατί η εταιρεία που ήμασταν δεν τα πρόθεσε. Τι γίνεται με αυτές τις εταιρείες? Δεν ξέρω, πήγε στο κενό αυτό. Ελπίζω κάτι να κάνω τώρα. Μάλιστα. Εντάξει, επικρίνουμε τις εταιρείες και πολλοί τραγουδιστές το κάνουν έτσι. Τι να είναι επικρίνεις, δεν επικρίνεις. Αλλά τι φταίει η εταιρεία όταν θα σου πει η εταιρεία, μα αυτό δεν πουλάει τώρα. Μήπως πρέπει να επικρίνουμε. Μα γενικά δεν πουλάνε τα τραγούδια. Τον Έλληνα τώρα, που δεν επιλέγει αυτή την ποιότητα, αλλά ζητάει άλλα τραγούδια πιο εύκολα, πιο εμπορικά, πιο ευτελή, πιο επίπεδα, πιο σελοφάνη. Και ότι το σερβίρις είναι στον κόσμο. Όταν η τηλεόραση που είναι η μεγάλη δύναμη, αν δηλαδή και εμένα μου βάζει η τηλεόραση κάθε μέρα διαφήμιση κάποιο τραγούδι, είναι σίγουρο ότι αυτό το τραγούδι θα γίνει γνωστό. Αλήθεια, έχετε συλλέψει τον εαυτό σας να ψυχοτραγουδάτε κάποια μελωδία που δεν σας αρέσει, αλλά επειδή την ακούτε ναι, πολλές φορές στο ραδιόφωνο στην τηλεόραση. Ναι, βεβαίως. Δεν μπορώ να θυμηθώ να σας πω πια, αλλά συνήθως έτσι γίνεται. Γίνεται μια μπλήση εγκεφάλου.
Τώρα, ας πάρουμε την τηλεόραση, ας πάρουμε την κρατική τηλεόραση. Πώς συμπεριφέρεται απέναντι σε εσάς στα τραγούδια σας? Και αυτή δεν νομίζω και ότι... Και το κρατικό ραδιόφωνο, και το κρατικό ραδιόφωνο δεν νομίζω ότι τρελαίνεται. Παντού είναι κατευθυνόμενα τα πάντα. Και να σας πω και ένα άλλο που έχω μάθει και είναι και σίγουρο ότι άμα δεν πληρώσεις, δεν παίζουν τα τραγούδια σου. Δηλαδή τι, έτσι, εμψυχρό, πάρε και... Τους, οι εταιρείες κατευθύνουν τους παραγωγούς. Ραδιοφωνική παραγωγή. Και, και εκεί πια είσαι στην τύχη, αν σε συμπαθεί και ο παραγωγός, μπορεί να σου βάλει τα τραγούδια. Άρα είναι ένας τρόπος διαφήμισης, ας πούμε. Δηλαδή η εταιρεία πληρώνει το ραδιόφωνο και είναι μια κατεύθυνση. Θέλω να ακούγονται αυτά τα τραγούδια. Βεβαίως. Έτσι. Αυτό νομίζω όλοι το ξέρουν, δεν είναι κάτι μυστικό. Ναι, εντάξει, αυτό υπήρχε και παλιά. Παλιά θυμάμαι μας παρακαλούσαν να πάμε τηλεόραση. Έτσι, πιο παλιά μας παρακαλούσαν να πάμε, να καυτώ. Τώρα είναι δύσκολο να πας στην τηλεόραση. Δηλαδή νιώθετε λυσμονημένοι? Όχι, εγώ να σας πω, επειδή μπορεί να φαίνομαι ότι, επειδή έχω πει τραγούδια αρκετά μελαγχολικά, ναι. Είμαι χαρούμενη και μ' αρέσει να γελάω. Είμαι άνθρωπος έξω καρδιάς, το πούμε. Δεν λέω ότι ξέρεις, φταίει αυτό. Εντάξει, σίγουρα έχουμε φτάσει σε μια ηλικία που πια είναι παρελθόν, κακά τα ψέματα. Μπορεί να έχουμε το κοινό μας ακόμη. Και το κοινό δεν είναι μόνο από τους μεγάλους, από αυτό την δική μου ηλικία, είναι και από νέα παιδιά. Αυτό μου δίνει μια δύναμη εμένα. Λοιπόν, μια μπουάτ σημερινή στην πλάκα μπορεί να πιάσει. Ναι. Εγώ νομίζω, ναι, άμα στηθεί σωστά, ναι. Όλα είναι πώς θα στηθούν. Μέχρι πρόσφατα υπήρχε... Εμένα δεν προσωπικά μου αρέσει με νέα παιδιά, πολύ να δουλεύω. Υπήρχε η απανεμία, δεν ξέρω, έχει κλείσει τώρα. Υπήρχαν οι δύο μπουάτ εκεί πάνω. Νομίζω, ναι, εκείνο είναι πολύ μικρό. Ναι. Τώρα πρέπει να γίνει κάτι πιο σύγχρονο, πιο σημερινό. Δεν μπορεί να μείνεις, όσο και να θες να αναβιώσεις τα παλιά, να μείνεις αυτή την εποχή. Πάει αυτή η εποχή. Άρα τώρα πρέπει να γίνεις στο ψυρί ή στον γκάζι. Ναι, πρέπει να γίνεις στην οδό βουτάδων, ας πούμε. Πώς λέγεται εκεί. Είμαστε όλοι μαζί τώρα στον γκάζι. Ναι, στον γκάζι. Να πάρει φωτιά. Έχουμε γίνει, είμαστε πολλοί. Και δεν προλαβαίνουμε, νομίζω. Δεν προλαβαίνουμε να πούμε αυτά που θέλουμε και εκεί. Είμαστε πολλοί. Είπατε προηγουμένως ότι είστε χαρούμενος άνθρωπος. Ναι. Τα τραγούδια σας είναι μελαγχολικά. Θέλω να μου μιλήσετε για αυτή την αντίθεση. Δεν τα βρίσκα εγώ πάντα τα τραγούδια μου. Όχι πάντα, σχεδόν ποτέ. Δηλαδή θα αρνιώσαστε τώρα κάποιο τραγούδι επειδή είναι μελαγχολικό, όχι, έτσι όχι. Δεν είναι. Γιατί αυτή η μελαγχολία βγάζει μια γλυκύτητα. Ναι, θα ήθελα να πω και κάτι άλλο. Μήπως έχετε εγκλωβιστεί σε αυτό το μεγάλο σίγουρα και επιτυχημένο ρεύμα, ναι, έτσι, δηλαδή. Αυτό το νέο κύμα έχει μπει μια στάμπα που δεν βγαίνει με τίποτα. Δεν ξέρει ο άλλος ότι μπορούμε να πούμε. Με το δικό μου τρόπο, το αφρολαϊκό στυλ, το πιο... δεν λέω να το πούμε έτσι για τα τραγούδια τα πιο βαριά, πώς θέλετε, τα καψούρικα που λένε τραγούδια, αυτά δεν μπορώ να τα πω. Αλλά σίγουρα τραγούδια και ζαμπέτες που έχει γράψει τόσο καταπληκτικά τραγούδια και άλλοι συνθέτες, μπορώ να πω το ελαφρό τραγούδι, το λαϊκό το τραγούδι, λαϊκό. Το λαϊκό, ναι. Και μάλιστα μπορώ και να διασκεδάσω για τον κόσμο αυτό, γιατί έχει γίνει. Έχει γίνει πολλές φορές και στην Αθήνα και στην επαρχία. Στην περιφέρεια, ναι, πάρα πολλές φορές. Και με επιτυχία. Αλλά δεν το ξέρουν οι πιο. Σου λέει τώρα αυτή είναι η νεοκυματική, τι θα μας πει. Ποια μπορεί να είναι η συνέχεια του νέου κύματος τώρα στα νέα παιδιά? Κοίταξε να δεις, καταρχήν έχουμε πολλές φωνές. Καταπληκτικές, ωραίες. Ποιες? Ωραία τραγούδια. Ωραία τραγούδια. Ποιες είναι οι καταπληκτικές φωνές? Οι φωνές που βγήκαν μετά από εμάς. Μπορούμε να πούμε μερικά ονόματα? Λοιπόν, να πούμε. Μια Τσαλιγοπούλου την Ελένη που μου έρχεται τώρα. Να πούμε την. Που είναι και πιο σάλουδες. Την Πασπαλά. Την. Τη Γιαννάτου. Την Γκανά. Που είναι ωραία φωνή. Και την αδερφή της, τη Λιζέτα, μου αρέσει εμένα. Ποιες να πω άλλες τώρα, μου έρχονται στο μυαλό. Και από τα αγόρια. Τον Κότσιρα, που είναι τόσο ωραίος τραγουδιστής. Υπάρχουν νέα παιδιά που τραγουδάνε πάρα πολύ ωραία. Και που λένε ωραία τραγούδια. Γιατί
Και αυτά αν βρεθούν σε χώρους που έχουν πάει σε μουσικές σκηνές, δουλεύουν οι μουσικές σκηνές, πάνε καλά. Πάντως τώρα τα μαγαζιά δουλεύουν Παρασκευή Σάββατο τα περισσότερα. Παρασκευή Σάββατο και τα μεγάλα δουλεύουν με χορούς, κακά τα ψέματα. Γιατί ο Έλληνας δεν διασκεδάζει όπως τη δεκαετία του 60? Όχι. Γιατί? Νομίζω. Έγινε πλούσιος. Όχι, έγινε πλούσιος. Έχουν γίνει πάρα πολλά κέντρα. Αυτό παλιά δεν υπήρχαν τόσα πολλά. Τα θέατρα, απίστευτα. Δηλαδή, πιστεύω ότι αν θες να τα δεις όλα, δεν σου φτάνει η σεζόν. Καλά, για θέατρα σίγουρα. Πρέπει να για θέατρο πάνω σίγουρα. Από 100, πώς γιατί έχει. Και στο κέντρο, επειδή παλιά ήταν και πιο συγκεντρωμένοι οι καλλιτέχνες. Ήταν πολλά ονόματα μαζί. Το 72 σας λέγω πόσοι ήταν μαζί. Νταλάρας, Πάριος, Διονυσίου. Αλήθεια, αυτά τα μεγάλα. Αλεξίου. Μοσχολιού, Κόκοτας, Ζαμπέτρα. Ήταν πολύ καλλιτέχνες μαζί. Αυτά τα μεγάλα ονόματα, γενικά θα μου πείτε. Ναι. Πώς συνυπάρχουν, υπάρχουν αντιζηλίες, είπαμε προηγουμένως. Πάντα υπάρχουν. Για μένα κάτι πάντα. Για τα μικρόφωνα τότε στο Διλινό, ανέβαινε. Και στο δικό μας το απλό το νεοκύμα, πάντα υπάρχει ανταγωνιστικότητα. Αυτό που λέτε μας έφεραν τα ονόματα, δεν λέει. Πάντα δηλαδή, είναι δηλαδή, πάντα υπάρχει και πάντα θα υπάρχει. Τσακώνεστε σαν μικρά παιδιά. Αν υπάρχει ένας καλός συντονιστής προγράμματος, νομίζω ότι δεν θα τσακωθεί κανείς. Ωραία, γιατί, έτσι μεγάλο όνομα. Ο μεγάλος καυγάς γίνεται για το όνομα. Κοίταξε, δεν είναι μόνο για το όνομα. Είναι πώς για θα μέσα, το όνομα. Πώς θα γιατί μπεις. Να μην πείτε όλα τα ονόματα τα ίδια. Μπράβο, εγώ νομίζω ότι δεν παίζει και ρόλο αυτό. Το λέω γιατί είδα τώρα που δουλεύετε στην Ιερά Οδό σε ένα μαγαζί. Ναι. Και είδα εσάς, την Ρένα Κουμιώτη, τον Μιχάλη Βιολιάρη. Τη Λιζέτα Λιγολάου, ναι. Τον Καράλη, τον Κώστα. Όλα σπουδαία ονόματα του ελληνικού τραγουδιού. Και τη Χωματά. Είναι ίδια τα ονόματά σας, αλλά από πάνω είναι μεγαλύτερα της Μεριλίντα. Τώρα, κοίταξε, η Μεριλίντα, ποιος μπορεί να αμφισβητήσει τη μεγάλη της καριέρα. Υπάρχει άνθρωπος, όχι. Έχει πει πάρα πολλά τραγούδια. Ναι, ας αφήσουμε σίγουρα, την ιεραρχία, ας ναι, την αφήσουμε στον κόσμο την προσδιορίσει. Στον κόσμο. Αυτό νομίζω ότι είναι λάθος, δηλαδή, γιατί όλοι μας έχουμε δώσει κάτι, έχουμε προσφέρει στο ελληνικό τραγούδι. Άλλος πιο λίγο, άλλος πιο πολύ. Όταν λοιπόν ξεκινάει μια ομάδα να ενωθεί μετά από 40 χρόνια και ακόμη αν θες με τη Μεριλίντα μετά από 50 χρόνια καριέρας, δεν νομίζω ότι παίζει ρόλο πια. Ποιος θα μπει έτσι και ποιος θα μπει μεγάλος και μικρός. Είμαστε ένα σύνολο, μια ομάδα. Μια ομάδα που πάμε να πούμε, να θυμίσουμε και να πούμε αγαπημένα τραγούδια που τραγουδάει ο κόσμος. Αλλά δεν παίζει ρόλο. Αν θα μπει πάνω, αν θα μπει με μεγάλα, δεξιά, αριστερά. Πάντως μια πικρία υπάρχει μέσα σας. Νομίζω ότι ναι, σε όλους υπάρχει. Λοιπόν. Εγώ τώρα, ας πούμε, επειδή το όνομά μου, το επιθέτω μου είναι Αστεριάδη, μπαίνω πρώτη. Τι σημαίνει ότι είμαι η καλύτερη από όλους και με βάζουν πρώτη? Κάθε καλλιτέχνης έχει προσφέρει και έχει τον κόσμο του. Θέλω να πω ότι υπάρχει ένα σκληρό ανταγωνισμό, άσχετα αν δεν φαίνεται στον χώρο, όπως και στον χώρο τη δημοσιογραφία και στον χώρο το δικό σα. Δεν υπάρχει. Σε εσά δεν υπάρχει. Χαμός. Μαχαιρώματα, υπονομεύσεις, ανταγωνισμοί. Άσχημο πράγμα αυτό. Η ταπεινότητα είναι μεγάλο πράγμα, δηλαδή να ξέρει. Αλλά ξέρετε τι συμβαίνει. Πολλές φορές αναγκάζουν να έχεις το παράπονο, να αναγκαστείς να φύγεις από μια δουλειά. Εγώ το έχω κάνει. Και να φύγεις πολύ πικραμένη. Γιατί δεν σε προσέχουν, δεν σου δίνουν σημασία. Και είναι οι άσχετοι αυτοί που δεν σου δίνουν σημασία. Που έχουν μπει σε χώρους ή ανασφαλείς. Ναι. Και συνήθως σε αυτούς τους χώρους και στους δικούς μας και στους δικούς σας, πολλές φορές οι πρώτοι είναι υπερεκτιμημένοι. Είναι μια κουφή πρωτιά η οποία δεν αξίζει δηλαδή. Ναι, τώρα το τραγούδι τι είναι? Ήχος και φως. Όταν λοιπόν στηθείς ωραία, έχεις μικρόφωνο ωραίο. Που εμείς, οι όλοι του νέου κύματος δεν έχουμε τραγουδήσει ποτέ με την τεχνολογία και με τα μικρόφωνα που έχουν οι μεγάλοι σημερινοί τραγουδιστές. Εμένα μου τύχε μια φορά να βρίσκομαι στο Ρέμο και να μου δώσει το μικρόφωνο να τραγουδήσω, να είναι καλά. Στο Ρέμο που ήταν μαζί με την Καρμπή και τραγουδίζω από κάτω και τα χάσα. Ήτανε τόσο ωραίο. Άκουσα τη φωνή μου, ένα τι να σου πω.
Δεν παίζει ρόλο λοιπόν. Παίζει μεγάλο ρόλο το μικρόφωνο. Η ηχητική, ο ήχος. Και νομίζω και ο σεβασμός του ρέμου προς εσάς, έτσι δεν είναι? Τέλειο, ήταν δηλαδή ένα πράγμα άλλο. Και λέω μακάρι να βρεθώ κάπου εκεί σε ένα τέτοιο χώρο, έστω να πω ένα τέταρτο να τραγουδήσω. Κάποτε πρέπει να μάθει ο κόσμος ότι υπάρχουν μεγάλοι τραγουδιστές που είναι παλιάνθρωποι στις προσωπικές τους σχέσεις. Και το λέω με αυτή την σκληρή έννοια και λέξη. Νομίζω τον κόσμο τον ενδιαφέρει και πιο πολύ το τραγούδι, δεν την ψάχνει και πολύ. Γιατί αν βγάλουμε τώρα ποιος είναι καλός, ποιος είναι καλός. Άλλωστε δηλαδή, είναι και τόσο σκληρή δουλειά. Ο άνθρωπος ακόμα και σε αυτό το χώρο της ευαισθησίας που είναι το τραγούδι, ναι, δεν... έχει αντιφάσεις, μπορεί να δείξει τον κακό του εαυτό. Βεβαίως και μεγάλη καλλιτέχνη είναι έτσι. Δεν είναι και καλό, ξέρεις. Εμένα, εγώ δεν θα έλεγα ποτέ. Και να ξέρω. Τι να πω. Δεν ενδιαφέρει τον κόσμο. Καλύτερα να μένει με αυτό το ωραίο, με αυτό το τραγούδι που ακούει. Μάλιστα. Λέγαμε προηγουμένως για την κρατική τηλεόραση και ραδιοφωνία και είπατε το σχόλιο σας και το παραπονό σας. Η ιδιωτική τηλεόραση πώς σας συμπεριφέρεται? Κοίταξε να δεις, θα έλεγα εγώ ακόμη και κάποια άλτερα ας πούμε, αρκετές φορές με έχει καλέσει. Δεν έχω κανένα παράπονο. Και από τον Άλφα το σταθμό και το... όχι, εντάξει. Μας φωνάζουν ανάλογα. Τώρα σε αυτά τα πρωινά. Και αυτό το έχω κάνει. Να μου πεις γιατί το έκανες. Με ρωτάνε για τη ζωή μου. Δεν την ξέρω ο κόσμος. Δεν έχω πρόβλημα να πω για τη ζωή μου. Απολύτως ναι, κανένα. Το δικό σας τραγούδι δεν ακούγεται. Αλλά δεν είναι εκπομπές. Και αυτό που μόνο ο κόσμος πρέπει να ξέρει. Δηλαδή θα προτιμήσω πιο πολύ να με βγάλουν σε ένα μουσικό πρόγραμμα παρά να του λέω για τη ζωή μου. Εντάξει, πάντα υπάρχει ενδιαφέρον για τη ζωή. Ναι, ενδιαφέρον, εντάξει, και είναι και τα κουσκουσιάρικα τα πρωινά. Α, με αυτή την εγώ, ζητείτε η αποκαλυπτική, η απόρρητη πλευρά του εαυτού σας. Αυτό δεν θα έλεγα ότι είναι κάτι που το κυνηγάω και μου αρέσει και το βλέπω. Δεν μας ενδιαφέρει τι κάνει ο τάδε καλλιτέχνης και ο τάδε στην προσωπική του ζωή. Εντάξει, μερικοί από τους πολύ καινούριους επιδιώκουν αυτή την πληροφόρηση. Για την προσωπική τη ζωή. Για να διαφημιστούν. Για να παρουσιαστούν. Για πείτε μου, τα δελτία ειδήσεων τα παρακολουθείτε? Είστε πολιτικοποιημένοι? Σίγουρα είμαι. Τα παρακολουθώ, αλλά τελευταία... στεναχωριέμαι όταν βλέπω ειδήσεις. Άρα, δηλαδή... θλίβομαι. Θα μπορούσαμε να παρουσιάσουμε μερικά δελτία όπως τα σκυλάδικα τραγούδια, τα σκυλάδικα μαγαζιά. Ξέρετε τι γίνεται, έχω φίλους από όλα τα κόμματα. Ο καλλιτέχνης ανήκει, δεν μπορώ να πω στο μαγαζί μου έρχονται οι μπλε, οι πράσινοι και οι κόκκινοι. Όλο τον κόσμο τον αγαπώ. Δεν είναι και ο φίλος μου, ούτε αυτό το επιβάλλω, ναι. Ξέρεις, επειδή εγώ είμαι, ξέρω εγώ... Πασόκ είναι η Δημοκρατία, πρέπει και αυτός να είναι μαζί μου ή δεν θα τον κάνω παρέα. Είναι δυνατόν. Ναι, αλλά για τα να με καλούν να πάω σε όλους για τα δελτία. Τα δελτία να πω πώς παρουσιάζονται. Γιατί με εντυπωσίασε αυτή η επισήμανσή σας ότι ναι. Στεναχωριέστε που παρακολουθείτε τα δελτία ειδήσεων. Ναι, υπάρχει μια θλίψη. Υπάρχει και εκεί πάλι μαζεύονται όλοι μαζί και αρχίζουν και μιλάνε όλοι μαζί και αυτό είναι ό,τι χειρότερο. Ακόμη και εκεί δεν υπάρχει σεβασμός. Δηλαδή, έχω παρακολουθήσει εκπομπές μεγάλων δημοσιογράφων και μπερδεύονται όλοι μαζί και μιλάνε. Και κάποιος δεν τους σταματάει. Ίσως υπάρχουν αντιστοιχίες μεταξύ μεγάλων λεγόμενων δημοσιογράφων με το χώρο του τραγουδιού, όπως είπαμε προηγουμένως. Και αυτό γιατί δεν γίνεται στο χώρο σας. Χαμός. Βεβαίως. Αυτό φαίνεται άλλωστε. Υπάρχει δηλαδή ο σκυλοκαυγάς. Σίγουρα. Σίγουρα υπάρχει. Ναι, αλλά ο κόσμος αυτό μήπως το είναι θέλει. Μια εκπομπή όταν πάει πολύ καλά, αμέσως πέφτουν απάνω. Και την έχουν ισοπεδώσει. Ναι. Ο κόσμος μήπως θέλει αυτό το σκυλοκαυγά, παρότι τον επικρίνει στις παρέες. Όχι, δεν νομίζω. Θα πει θέλει. Αν δεν το κάνανε αυτό... Ναι, αλλά ξέρετε, τα δελτία είναι έτσι, ναι. Γιατί επιβραβεύονται από την τηλεθέαση. Λόγω της AGB, δηλαδή είναι δεδομένο και αυτό. Και αυτό που έχει μπει τους κάνει όλους και όλοι κάνουν ένα ίδιο πράγμα. Και ανταγωνίζεται ένα τον άλλον, ποιος θα φέρει, ποιος θα πει πιο πολλά κουσκούς, ποιος θα φέρει τον καλύτερο, τον δημοσιογράφο, τον μεγάλο. Δηλαδή, τι είναι αυτό τώρα? Είναι ενημέρωση?
Με πιο απλό τρόπο θα μπορούσε να είναι. Και ο κόσμος να μην αγαναχτεί, να μην στεναχωριέται. Ξέρετε πώς ξέρω που κλείνουν τηλεόραση και δεν παρακολουθούν τις ειδήσεις, γιατί εκνευρίζονται. Πάρα πολλούς φίλους μου. Την κλείνουν για αυτό το λόγο. Καλύτερα την εφημερίδα να διαβάσουν. Παρότι οι εφημερίδες πέφτει η κυκλοφορία. Δηλαδή όλες οι εφημερίδες έχουν πτώσει. Ναι. Πριν 15, 20, 30 χρόνια σε όλη την Ελλάδα πουλιόταν πάνω από ένα εκατομμύριο εφημερίδες. Ναι, τώρα δεν είναι ούτε 300.000. Εγώ δεν είμαι. Ούτε 300.000. Δεν ξέρω να μπαίνω γιατί είμαι μικρή ακόμη. Στο διαδίκτυο πώς πάτε. Στο διαδίκτυο. Δεν ξέρω καθόλου. Μάλιστα. Θα το κοιτάξω όμως γιατί πρέπει να μάθω. Είναι μεγάλη δύναμη και μεγάλη ευκαιρία να πω. Και εκεί μπαίνεις και βλέπεις ό,τι θες. Και κατεβάζεις και όποιο τραγούδι θες. Άρα γιατί να πουλάνε και τα CD όπως είπαμε και όλα αυτά. Και να πω επί την ευκαιρία ότι και το Blue Sky είναι στο διαδίκτυο. Την εκπομπή μας την βλέπουν αμέσως οι τηλεθεατές από τον υπολογιστή στη διεύθυνση www.blueskytv.gr. Και να ευχαριστήσουμε τους τηλεθεατές, τους Έλληνες ομογενείς. Βεβαίως. Που μας παρακολουθούν. Να τους πούμε είναι... και καλή χρονιά, βεβαίως. Να έχουμε και πολιτείες, με υγεία. Από τη Γερμανία, τον Καναδά, την Αγγλία, την Αίγυπτο, την Ιταλία, τη Σουηδία, την Τουρκία, την Κύπρο. Και από τον Καναδά, από το Κεμπέκ, μας βλέπουν από το Οντάριο, από την Αλμπέρτα, την British Columbia, την Νόβα Σκότια, την Μανιτόμπα. Οι πολιτείες που μας βλέπουν στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι η Καλιφόρνια, το Οχάιο, η Φλόριδα, η Νέα Υόρκη, το Ιλινόης, Μασαχουσέτη, Κονέκτικατ, Γεωργία, Βιρτζίνια, Πενσιλβάνια. Και εδώ τα στοιχεία είναι από μια επίσημη μέτρηση που μας έρχεται και δείχνει ποια χώρα μας βλέπει και πόσοι είναι οι τηλεθεατές. Ναι, άρα δεν έχω πρόβλημα. Θα γίνει διάσημο μετά από τόσες χώρες που είπατε. Ναι, τέλειο. Λοιπόν, αυτό. Που η τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει το τραγούδι που μέχρι. Ναι, μέχρι τώρα στιγμής... με τη δική σας εκπομπή που με καλέσατε εδώ στο Blue Sky. Θα με δει τόσο κόσμο. Βεβαίως. Μέχρι στιγμής το τραγούδι ήταν σε δεύτερη μοίρα. Τώρα βλέπω στο διαδίκτυο τα παλιά σας τραγούδια. Δηλαδή έψαχνα για εσάς. Ναι. Και υπάρχει μια ολόκληρη σειρά με βιντεοκλίπ δικά σας. Και αυτό χάρη στους θαυμαστές σας που ανεβάζουν στο διαδίκτυο αυτό. Τα παλιά σας μεγάλα τραγούδια. Ναι. Θα το κάνω κι εγώ αυτό. Να πω. Να κάνω μια ιστοσελίδα. Λοιπόν, για πείτε μου τώρα τι είναι ευτυχία για εσάς. Πρώτα απ' όλα να έχω υγεία και να έχουν υγεία και οι άνθρωποι, οι δικοί μου, τα παιδιά μου, οι γονείς μου, τα αδέρφια μου όλοι, οι φίλοι μου. Είναι ευτυχία αυτό το πράγμα. Να μπορείς να είσαι καλά. Αυτό είναι και εμένα ευτυχία. Ποιο είναι το μειονέκτημά σας? Λοιπόν, έχω φοβερή υπομονή. Αλλά το ελάττωμά μου είναι ότι όταν πιεστώ πολύ, χάνω τον έλεγχο. Και μπορεί να φερθώ σκληρά, έτσι απότομα. Το λέω και μέσα από τη δουλειά μου. Και γενικά, να χάσω τον έλεγχο και να νευριάσω και να μην ξέρω τι λέω. Αυτό είναι το ελάττωμά μου. Το προτέρημά σας. Το καταλαβαίνω όμως αμέσως, έτσι. Κρατάει λίγο. Αυτό είναι το προτέρημά μου, το καταλαβαίνω. Εύκολα αυτό και συγγνώμη να ζητήσω και από τα παιδιά μου, δεν έχω κανένα πρόβλημα και από τους φίλους μου. Και απ' την άλλη δεν θέλω να τσακώνομαι. Δεν μ' αρέσει αυτό το πράγμα. Δεν θέλω να τσακώνομαι. Να κουβεντιάζω και αυτό που έχω να το λέω. Ποιο λουλούδι σας αρέσει? Το τριαντάφυλλο. Και ποια λέξη ή φράση? Αγάπη. Ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή Προσωπικά Δεδομένα. Ήταν μια μεγάλη τιμή οκύματος, μια μεγάλη των Μπουάτ, η Πόπη Αστεριάδου. Γεια σας. Χαρτινό το φεγγαράκι, ψεύτικη ακρογιαλιά. Αν με πίστευες λιγάκι,